Με βασικό εργαλείο θωράκισης από τις πλημμύρες, τον καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών, οι υπηρεσίες της περιφέρειας, η Δήμη και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων προετοιμάζονται εν ώψη του χειμώνα. Μετά την αποκατάσταση και κατασκευή από το μηδέν έργων υποδομής που είχαν καταστραφεί το 2019, οι δράσεις πρόληψης είναι απόλυτα στοχευμένες. Το πυροσβεστικό σώμα είναι έτοιμο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα πλημμυρικά φαινόμενα. Έχει εφαρμόσει και ήδη εφαρμόζεται το σχέδιο πλημμυρών που έχει εκπονηθεί και ισχύει, καθώς πιστεύουμε και τα σχέδια δάνδαλος των ΟΤΑ που πρέπει να τα έχουν επικαιροποιήσει και να τα εφαρμόσουν. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα σημαντικό πρόβλημα εκτός απρόπτου. Βέβαια, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε κανένα φαινόμενο εξαιρετικά ακραίο, το οποίο δεν μπορεί καμία υποδομή από αυτές που υπάρχουν για τα προές να το αντέξει, όπως είδαμε και το 19. Στο Δήμο Χανίων έμφαση δίνεται σε περιοχές που διαχρονικά έρχονται αντιμέτωπες με μικρής ή μεγάλης έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα. Στην περιοχή της Σούδας έχουν γίνει κάποια αντιπλημμυρικά έργα που έχει κάνει η ΔΕΙΑΧ. Όπως θα δείτε, τα τελευταία δύο χρόνια δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα και είναι ακόμα και το έργο που είναι να γίνει στο Μωρόνι, στην εκβολή του Μωρόνι, αλλά είναι και το έργο που θα κάνει η ΔΕΙΑΧ πριν την εκβολή του Μωρόνι, στα Λιβάδια, όπως λέμε, σε συνεργασία πάλι με την περιφέρεια. Και αυτό θα ανακουφίσει πάρα πολύ. Με παρεμβάσεις στη διευθέτηση του ποταμού Ταυρονίτη και τη δρομολόγηση ανάλογων έργων και σε άλλα ποτάμια, η αντιπεριφέρεια επιχειρεί να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν υπερχιλήσεις που θα απειλήσουν περιουσίες. Έχουμε βγάλει αυτή τη στιγμή περίπου 6,5 εκατομμύρια για τις μελέτες, το οποίο είναι περισσότερες αφορούν ορθωτήσεις δρεμάτων. Είναι μέσα ο Κερίτης, είναι μέσα η βορεινή ζώνη εδώ του Δήμου Χανίων, τα ρέματα Αγία Μαρίνα, Καλαμάκη κλπ. Στο Δήμο Αποκορώνου ανησυχία εκφράζεται για πιθανούς αποκλεισμούς ορεινών περιοχών στις οποίες υπάρχουν πυμνιοστάσια. Εκεί λοιπόν θα ζητήσει ο Δήμος Αποκορώνου την οικονομική στήριξη από περιφέρεια και από το Υπουργείο, προκειμένου να μισθώνουμε μηχανήματα και να εμφανθούμε κι εμείς ανάλογα, ώστε να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι μας κυρίως να ανταποκριθούν στις δραστηριότητές τους. Στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας εκτιμήθηκαν οι μέχρι σήμερα δράσεις πρόληψης σε επίπεδο Δήμων και Περιφέρειας.